Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Άρη και ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Κολοσσό στα δύο σημερινά παιχνίδια των προημιτελικών του Final Eight και έτσι αύριο στις 7 και 4 θα έχουμε τη σύγκρουση των δύο αιωνίων στον πρώτο ημιτελικό. Ο άλλος ημιτελικός θα γίνει πιο νωρίς, 4 παρατέταρτο, ανάμεσα στην ΑΕΚ και το Περιστέρι. Αυτό είναι λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Άρη 82-51. Βέβαια ο Άρης δεν είναι τόσο κακή ομάδα σε καμία περίπτωση. Έτσι είχε και κάποια προβλήματα και ο Ολυμπιακός μπήκε στο παιχνίδι αποφασισμένος να κάνει αυτό που είχαμε πει όταν είχαμε μιλήσει στο βίντεο για την για το... στο πρώτο βίντεο του... του Top 8. Είχαμε πει ότι τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο θα πρέπει να κάνουν συντήρηση του ρόστερ τους και να, κάνουν, να, ανοίξουν πάρα πολύ το rotation στα πρωί τελικά για να μπορέσουν να έχουν ε, όσο πιο ξεκούρα μπορούν τους παίχτες στο μεταξύ τους παιχνίδι. Και βέβαια πιο ομάδα περάσει και στο τελικό. Αυτό έκανε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός μπήκε στο παιχνίδι θέλοντας από νωρίς να πάρει μια μεγάλη διαφορά και έτσι να μην έχει την ανάγκη να χρησιμοποιήσει τους βασικούς που ήταν σήμερα οι γνωστοί. Δηλαδή, Κάναν, Φαλ, Βεζένκοφ και Παπα-Νικόλαο. Η κλασική πεντάδα δηλαδή του Ολυμπιακού. Αυτό έγινε και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο ο Ολυμπιακό προηγήθηκε 22-4 στην πρώτη περίοδο, παίζοντα μια α, καταπληκτική άμυνα και κλειδώνοντα ουσιαστικά έξω από το καλάθι του τον ε, Άρη και έτσι παίρνοντα αυτή τη διαφορά μπόρεσε να διαχειριστεί και ο Μπαρτζόκας το παιχνίδι αναλόγως. Αυτό είναι το, προφίλ του παιχνιδιού, ε, εντάξει το, το σκορ ξαναλέω ότι αδική τον Άρη δεν είναι τόσο κακή ομάδα ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να σου προκαλέσει προβλήματα σε, αν δεν προσέξεις αλλά σε αυτό το παιχνίδι το 22-4 της πρώτης περίοδου ήταν πραγματικά απαγορευτικό ο Παπα-Νικολάου είναι ο παίχτης που έπαιξε τα περισσότερα λεπτά που είναι 21 λεπτά όλοι οι άλλοι έπαιξαν λιγότερο από 21 λεπτά Αυτά, ε, ε, αυτά για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ε, Άρη. Στις δηλώσεις δεν υπόθηκε κάτι φοβερό. Ε, ο Γιάννης Καστρίτης βέβαια εντάξει, ήταν φυσιολογικό να είναι ε, λίγο έτσι, απογοητευμένος από το τελικό σκόρ, όχι από το γεγονός ότι αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό που, και μάλιστα είπε ότι σε, ανάμεσα σε πολλά άλλα ότι χάσαμε από την, την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Και πάρα πολύ σωστά το είπε. Η άμυνα που έπαιξε ο Ολυμπιακό στην πρώτη περίοδο και γενικώ ο τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το παιχνίδι ο Ολυμπιακό έδειξαν μια ομάδα η οποία μπορεί να πει ακόμα και στον αυτόματο πιλότο. Δηλαδή έκανε και πολύ λίγα πράγματα ο Μπαρτζόκα. Κάποιε πινελιέ έβαλε σήμερα στο κουτσάρισμα του. Δεν είχε πολλέ επεμβάσει. Δεν φώναξε κόσμο για να βγάλει συστήματα. Μόνο παρατηρήσει έκανε και βέβαια αυτό ξεκίνησε από την πρώτη περίοδο, ξαναλέω, που πήρε μια διαφορά 18 πόντων. Ο Παναθηναϊκός ε, νίκησε 87-80 τον Κολοσσό, ένα παιχνίδι το οποίο ε, όταν ο Παναθηναϊκός άνοιξε το rotation, τότε άρχισε να κλείνει διαφορά, γιατί είχε ξεφύγει και ο, ο, ο Παναθηναϊκός στη διαφορά με, με 19 νομίζω προηγήθηκε. Αν δεν κάνω, λάθος δεν θυμάμαι ποια ήταν η μεγαλύτερη διαφορά. Όταν όμως ε, το rotation... Ε, άνοιξε και ο Ράντονιτς αποφάσισε να βάλει και άλλους παίχτες μέσα και να μην χρησιμοποιήσει πάρα πολύ τους βασικούς του ε, τότε ο Κολοσσός βρήκε και ελεύθερα σουτ και πίστεψε ότι μπορούσε να πλησιάσει τον Παναθηναϊκό στο σκορ και έτσι τελείωσε το παιχνίδι του σε 7 πόντους ε, εντάξει δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να απειλήσει τον Παναθηναϊκό τόσο πολύ ο Κολοσσός η αλήθεια είναι ότι Έχασε 31-16 στην τέταρτη περίοδο ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή σταμάτησε να παίζει, έπαιξε τρεις περιόδους μόνο. Ο Ντέγιαν Αντώνητς μας είπε αυτά που είδαμε. Δηλαδή δεν είπε τίποτα, ήταν πολύ καλό το ξεκίνημα του αγώνα για μας, Οκ, okay. αυτά που είδαμε ακριβώς είναι είναι αυτό το πράγμα που κάθε φορά με ενοχλεί πολύ στι δηλώσει των προπονητών. Ε, Μα λένε τι είδαμε. Ας πούμε. Δεν, ξεκινήσαμε καλά, μετά πήραμε, παίξαμε καλά, μετά ξέρω εγώ, ε, κάναμε πολλά λάθη. Αυτά τα είδαμε. Πε μα από την πλευρά του προπονητή κάτι. Πε μα κάτι τεχνικό. Πε μα κάτι ότι πρέπει να διορθώσουμε. Τι... Τέλο πάντων, εν πάση περιπτώσει, κάναμε λίγο πολλά λάθη. Αυτό το κάναμε πολλά λάθη, το λέει σε κάθε παιχνίδι. Γιατί κάνετε πολλά λάθη. Ακόμα πολλά λάθη. Κάναμε πολλά λάθη. Είναι λε και. Ο, ο Ντέγκαν Ράττον έτσι είναι λε και κάνει δηλώσει από... απ' έξω από το χώρο, δηλαδή. Είναι απομονωμένο. Λε και δεν είναι αυτό υπεύθυνο για τα πολλά λάθη που κάνει ο Παναγιώτη Σε πα ε, έχουμε λιγότερε από 24 ώρε πλέον για να προετοιμαστούμε για το μάτσο τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει καμία ομάδα που να προετοιμάζεται για το μάτσο τον Ολυμπιακό στι τελευταίε 24 ώρε. Έτσι. Καμία ομάδα η προετοιμασία προφανώ του, του, του Παναθηναϊκού έχει γίνει πολύ πριν. Αν καμία σοβαρή ομάδα δηλαδή που ενδέχεται να παίξει, και, 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 και ο Παναθηναϊκός κιόλα, και, και ενδέχεται, να παίξει με τον Ολυμπιακό, χρειάζεται τι τελευταίε 24 ώρε για να προετοιμαστεί. Τι να προετοιμαστεί, τι ακριβώ να κάνει. Τώρα θα μάθει που παίζει ο Ολυμπιακό, ή τώρα, θα στήσει τη στρατηγική σου ή οτιδήποτε άλλο. Τίποτα. Μόνο Τις τελευταίες 24 ώρες το μοναδικό που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ξεκούραση, χαλάρωση και πάρλα. Κυρίως ψυχολογικά και κυρίως να ανεβάσεις λίγο τους παίχτες και να τους δώσεις μια όθηση με... με, αυτά που θα τους πεις στο ξενοδοχείο. Αυτό, τίποτα άλλο δεν κάνεις. Τίποτα. Άντε, να δεις και λίγο φιλμ. Άντε να δεις και λίγο φιλμ. Τίποτα άλλο. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, για τα δημοσιεύματα από την Ιταλία περί Τζαμάρκο Ποτσέκο, τι να πω, εγώ τι να πω όχι τι να πει ο Ράντονιτ, γιατί πραγματικά. Τι να πει και ο Ράντονιτ, αλλά ο Παναθηναϊκός δηλαδή, αν να πούμε ότι ισχύει η περίπτωση που πάει να, να φύγει από το ένα άκρο και να πάει στο άλλο. Δεν υπάρχει κάτι α πούμε ενδιάμεσο. Χίλιε φορέ πάνω στο Ποτσέκο. Έτσι, ο οποίο είναι και ένα άνθρωπο που πραγματικά στον πάγκο το ζει το παιχνίδι. Τον, εγώ το λατρεύω τον Τζέμαρκο Ποτσέκο και ξέρει και από μπάσκετ. Είναι και καλό προπονητή, δεν είναι μόνο τρομερά μεταδοτικό στου παίχτε. Να μην ξεχάσω, είδαμε Κώστα Λούκα να επιστρέφει. Πήρε κάποια λεπτά, όχι πάρα πολλά, ούτε πολύ λίγα. Τον ζέστανε, θα έλεγα λίγο ο, ο... ο κόουτ Μπαρτζόκα. Είδαμε τον Παπαγιάννη και τον Πονίτκα να επιστρέφουν στον Παναθηναϊκό. Ο Τόμα έμεινε εκτό διότι. Ε, εκτό ρόστερ, γιατί ε, ακόμα έχει ένα τραυματισμό στο κεφάλι από το παιχνίδι με τον Προμηθέα νομίζω και τι άλλο και αυτά και να πούμε βέβαια ότι τελικά τα νέα δεν είναι καλά για την ΑΕΚ για τον πρώτο ημιτελικό διότι θα αντιμετωπίσει τελικά το περιστέρι χωρίς και τον Μάιλς και τον Μίτσελ και βέβαια αυτό είναι μια σημαντικότατη δύο μάλλον σημαντικότατες απώλειες για τον δικέβαλο το φαβορεί είναι το περιστέρι με αυτά τα δεδομένα που έχουμε ε, η ΑΕΚ βέβαια μπορεί να, να μείνει ανταγωνιστική. Θα δούμε. Θέλει όμω να δείξει ένα εντελώ, εντελώ όμω διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που παρουσιάσε απέναντι στον Πανιόνιο. Αλλιώ δεν έχει καμία τύχη. Στο άλλο παιχνίδι, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Φυσικά το αβαντάζει και το φαβορεί. Είναι ο Ολυμπιακό, ο οποίο αυτή τη στιγμή είναι καλή ομάδα στην Ευρώπη. Όμω σε ένα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και σε ένα ματ μια βραδιά, ποτέ κανεί δεν ξέρει. Αυτά θα τα πούμε αύριο. Χαιρετώ.